Τα φωτοβολταϊκά. Λένε κάποιοι, γιατί να μην βάλουμε φωτοβολταϊκά και να βάλουμε ανεμογεννήτριες. Προσέξτε να δείτε ότι τα φωτοβολταϊκά, η απόδοσή τους σήμερα είναι γύρω από το 14% στο 18%. Δηλαδή, από, αν δώσουμε 100, ας το πούμε έτσι, τζάουλ ηλεκτρική φωτεινή ενέργεια, μόνο το 14% έως το πολύ 18% θα γίνει ηλεκτρική. Έχουν πολύ χαμηλή απόδοση. Σε σχέση με τα άλλα συστήματα, όπως είναι οι ανεμογεννήτριες κτλ. Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στον πλανήτη μας και ειδικά στη χώρα μας που είναι πολύ πλούσια σε ήλιο, είναι περίπου 1 κιλοβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο. Άρα για τις ανάγκες μιας κατοικίας απαιτούνται περίπου 90 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει το εξής. Ότι πρώτα-πρώτα λένε ότι τα φωτοβολταϊκά, ας πούμε, και εγώ είναι οικολογικά κτλ. Και δεν παράγουν διοξείδιο το άνθρακα. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό. Δεν είναι απόλυτα σωστό. Γιατί? Για να δημιουργήσουμε τα φωτοβολταϊκά, λειτουργούν εργοστάσια. Τα εργοστάσια αυτά προφανώς δεν λειτουργούν με φωτοβολταϊκά, άρα παράγουν και αυτά το διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή υπάρχει ένα διοξείδιο του άνθρακα για την κατασκευή τους. Επίσης, κοιτάξτε εδώ, έχω βγάλει μια φωτογραφία για να καταλάβετε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο σε σχέση με ένα διπλανό δάσος. Δηλαδή, καλύπτουμε την εγκατάσταση εις βάρος των δασών, ελαττώνουμε τη γη για καλλιέργειες και έχουμε και μια. Αν κάποιος μπορεί να πει ότι βλέποντας τον παντοκράτορα, με ενοχλεί το να βλέπω, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, κάποιους πύργους ανεμογεννητριών, κάποιον άλλο θα μπορούσε να τον ενοχλεί να βλέπει αυτό το θέαμα. Πάντως, είναι γεγονός ότι οτιδήποτε, όποιο πρόβλημα και να έχουμε, όταν πάμε να το λύσουμε, θα δημιουργηθεί κάποιο άλλο μείζον ή ελάσσον πάλι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε η λύση, ας το πούμε έτσι.